έχεις εκλείψεις, λέει η Χριστίνα Λουκά, και ειδικά τα οικονομικά σου, γιατί είσαι τοξότης. Η Ναταλία Καποδίστρια παντρεύεται τον Κοτσίκο. Κακομήρα! Τι λέει εδώ? Ζητείτε σκυλάκι για το πρωταγωνιστικό ρόλο στο καινούριο σύριαλ του Αντένα. Πληροφορίες σε τηλέφωνο 6834. Τερεζουλίνη, καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό? Σου ανοίγονται διάπλατα οι πόρτες στη show business. Μπράβο, μπράβο, κοριτσάκι με το καλό και Μαρίνο στο τσάου Αντένα. Καλησπέρα. Έχασα μια δίκη. Μη μου μιλήσεις ή δυνατόν να μην σε βλέπω κιόλας. Μην είσαι μουρτζούφλης, γιατί θα σου πω κάτι που θα σου φτιάξει το κέφι. Το Τερεζλίν είναι στάρ της τηλεόρασης. Αυτή η μίξα είναι στάρ της τηλεόρασης. Πλάκα μου κάνει. Σου λέω, έχω νεύρα. Δεν σου κάνω πλάκα. Θα πρωταγωνιστείς σε ένα καινούριο σίριαλ. Στην πρόβα νηφικού. Θα το φορέσει τελικά το νηφικό το Τερεζουλίνι? Σε φορολογώ, Διονύση. Ο Αντένα θα κάνει σύριαλ με ένα σκυλάκι. Πώς ήταν η Λάση, η Τερέζ? Αλήθεια μου λες? Θα κάνουν σύριαλ με σκυλάκι και θέλουν το Τερεζουλίνι? Φυσικά και το θέλουν. Βέβαια δεν το έχουν γνωρίσει ακόμα. Ούτε καν ξέρουν ότι ενδιαφερόμαστε. Αλλά μόλις τη γνωρίσουν θα πέσουν ξερί. Ε, τι καλύτερο κυκλοφορεί στην τηλεοπτική πιάτσα. Η Άννα Μαρία λογοθέτη. Άσε με, Ρεβάνα. Σιρόπιτα, σάντουιτς, πακοτίνια, τι? Όχι, βρε μάμπα. Δεν τρώγεται? Εσύ δεν τρώγεσαι. Έχεις δει πιο όμορφον από αυτόν. Α, καλά, τι είναι αυτό το σκυλί? Τι θέλεις να είναι? Δεν το πιστεύω, πήρε σκύλο, βρε. Α, να σου πω την αλήθεια, δεν τον πήρα εγώ. Αυτός με πήρε από πίσω. Είναι αδέσποτος αυτός ο κούκλος. Και πώς θα τον ταΐζουμε τον κούκλο? Φτάνει πια, αρκετά στόματα ταΐζει ο Χαζοδίκης. Αυτόν δεν θα το συντηρούμε. Θα μας συντηρεί. Ναι, μωρέ, το ξέχασα, έχεις δίκιο. Γιατί καταθέσει την Ελβετία ο σκύλος. Καλά, είσαι και πολύ μάπας. Δεν έχεις ακούσει όλη τη φάση με το σύριαλ που γίνεται στον Αντένα, που θα πρωταγωνιστεί ένα σκυλάκι? Ελάτος. Κούκλος, έξυπνος, αλανιάρης. Αυτή δεν είναι ράτσα, αυτός είναι κόπρος. Τι αγοράκι μου, ο κόσμος θα μασίσει πάρα πολύ με το παραμύθι. Ξέρεις τι είναι, ο μικρός αδέσποτος κοπρίτης που θα γίνει μια μέρα Κέβιν Κόστνερ. Και ξέρεις πώς θα τον λένε? Ξι. Ξι. Όπως ξυφτύλα. Οι απαιτήσεις του ρόλου είναι τεράστιες. Δεν αντιλέγω, αλλά κοιτάξτε τι εκφραστικό μου τράγει έχει το Τερεζουλίνι. Έχετε δει τη Μέριλ Στρίπ στις γέφυρες του Μάντισον? Τάλε κουάλε. Με τις γέφυρες? Όχι, με τη Μέριλ Στρίπ. Και αν έχει και ερωτικές σκηνές, έχει και το σεξ appeal της Sharon Stone. Τερεζουλίνι, πιάσε τον παγκοκόφτη να δείξουμε στην παραγωγό μας τι μπορούμε να κάνουμε. Κράτς. Τι βλέπω? Γλυκά βλέπω, τούρτες βλέπω, τσάγια βλέπω, καφέδες βλέπω, πάλι θα πληρώνει ομαλά. Αν δεν πιπώ. Τι λες, βρε Διονύση, να σου συστήσω την παραγωγό μας, την κυρία Τσατσάλη. Ο σύζυγός σας, χαίρο πολύ. Φρόσο Τσατσάλη, τηλεοπτική παραγωγός και ιδιοκτήτης των στούντιο Φάτα. Α, κατάλαβα. Πρόκειται για το σύριαλ που θα πρωταγωνιστήσει ένα σκυλάκι. Και πώς θα το ονομάσετε, μαντάμ, αυτό το σύριαλ, του σκυλιού και του παλουκιού? Όχι, θα το ονομάσουμε το βλέμμα του σκύλου του Οδυσσέα. Γιατί θα είναι ποιοτικό το σύριαλ. Μα γιατί μου το κάνετε αυτό, κυρία Τσατσάλη? Εγώ νόμιζα ότι το σύριαλ θα λέγεται Τερέζ. Μα όπως σας είπα και πριν, κυρία Δάγκα, δεν είναι σίγουρο ότι το ρόλο θα τον πάρει η μικρή Τερέζ, γιατί ψάχνουμε σκυλί με ειδικές ικανότητες. Ακούστε, κυρία μου, δεν ξέρω αν το δικό μας σκυλί έχει ειδικές ικανότητες. Έχει όμως οπωσδήποτε ειδικές ανάγκες. Κληρονομικό από τη μάνα του. Σιωπή, σιωπή, Διονύση. Το κοριτσάκι μου είναι πανέξυπνο. Αφού όταν το φωνάζω, γυρνάει. Τερέζ, γύρισε, δεν γύρισε. Όπως όλα τα σκυλάκια. Δεν μου λέτε, η Τερέζ είναι ενεργητικό σκυλί? Όχι. Είναι εντελώς παθητικό. Από αγκαλιά σε αγκαλιά. Ζήτημα είναι να έχει κάνει 5 βήματα στη ζωή της. Ανοησίες, δεν θυμάσαι την άλλη φορά που της πετάξαμε την μπάλα και πήδηξε σαν έλωρος, έκανε 2 τούμπες και την άρπαξε στον αέρα. Χράτς! Δηλαδή, αν θα χρειαστεί να γυρίσουμε μια δύσκολη σκηνή όπου θα πρέπει να διασώσει κάποιον παγιδευμένο στα χιόνια, θα τα καταφέρει? Η ειδικότητά της. Βέβαια, γιατί όπως βλέπετε είναι και σκυλί Αγίου Βερνάρδου αυτό. Σου κουβαλάει αυτό βαρέλι με κονιάκ. Σε ένα άλλο επεισόδιο όπου θα πρέπει να εξοντώσει μια σπήρα εμπόρων ναρκωτικών. Α, θα είναι τέλεια σε αυτό. Θα τους επιτεθεί και θα τους κατατροπώσει. Σε ποιον θα επιτεθεί, Ρεβάνα? Αυτή της άραγε πάλι ναρκωτικά. Καλά, δεν τρέπεσαι? Από τη ζήλια του το λέει η κυρία Τσατσάλη, γιατί το παιδί θα παίρνει περισσότερα λεφτά στο σπίτι από αυτόν. Αχ, σταματήστε, κυρία Δάγκα. Δεν πρόκειται να συζητήσουμε άλλο για τα οικονομικά, σας είπα. Δεν δίνω παραπάνω από 250.000 το επεισόδιο. Ναι, αλλά καθαρά μαύρα, να μην μου το μαδίσει το παιδί η εφορία.
Γιατί 250.000 το επεισόδιο και μαύρα βέβαια. Γιατί είναι, θα παίρνει μίξα 250.000 την εβδομάδα. 500! Γιατί το σιριάλ θα παίζεται δύο φορές την εβδομάδα. Πέφτει, 2 εκατομμύρια το μήνα. Μα τότε κυρία Τσατσάλη μου, πρέπει οπωσδήποτε να πάρει το ρόλο αυτό το πανέξυπνο και σούπερ ενεργητικό ζωάκι. Πρέπει οπωσδήποτε να πάρει το ρόλο. Και για να δείξουμε καλή θέληση, πόσο είπατε 250, δεχόμαστε με 300.000 το επεισόδιο. Σταματήστε. Όπως σας είπα, πρέπει να δω και άλλους υποψήφιους. Να, μετά από σας θα πάω στο διπλανό διαμέρισμα να δω ακόμα ένα σκυλάκι. Είναι και ο Τίμος υποψήφιος. Θα μας πάρει το ρόλο αυτό το τεμπελόσκυλο. Δεν λέγεται Τίμος. Το σκυλάκι λέγεται Ξυσταμάτης. Δεν θέλω κουλά, κυρία Τσατσάλη μου. Δεν θέλω, έχει πιθανότητες. Μόνο πιθανότητες έχει αυτός ο κούκλος. Αυτός, κυρία Τσατσάλη μου, είναι το αστέρι της καινούργιας δεκαετίας. Άλλωστε, εσείς σαν παραγωγός πρέπει να τα μυρίζεστε τα νέα ταλέντα. Δεν λέω, είναι γλυκούλης και φαίνεται και ξύπνιος. Βέβαια, από μένα έχει πάρει. Είναι όμως σκυλή του δρόμου. Μα και ο Άντιν Καρσία Κουβανός ήταν, αλλά έγινε στάρ του Χόλιγκουντ, κυρία Τσατσάλη. Γιατί ο Αντώνιο Παντέρας, Ισπανός δεν είναι και έγινε στάρ. Έτσι και ο δικός μας Κοπρίτης είναι εμένα, αλλά θα γίνει στάρ και θα ξεσκίσει τη τηλεθέαση. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι τα στούντιο Φάτα δίνουν ευκαιρίες σε νέους καλλιτέχνες outsider. Θα ξεχάσουμε ποτέ εκείνη την επιτυχημένη σειρά Οι 9 μουσες με τις 9 αδερφές που μέναν στο ίδιο σπίτι. Γιατί αθεοφοβητή ήταν. Ναι, οι άγνωστοι ηθοποιοί, αλλά με ταλέντο, που όμως γίνανε πρωταγωνιστές. Και ο Ξύ είναι κλασική περίπτωση Σπύρου Παυλόπουλου. Πώς είναι ο Σπύρος έτσι για τις μάζες? Το καλό παιδί της διπλανής πόρτας next door. Έτσι θα είναι και ο Ξύ. Το καλό σκυλί next door της διπλανής πόρτας. Μια που το έφερε κουβέντα, είναι υποψήφιο και το σκυλί της διπλανής πόρτας, η Τερές Δάγκα. Μα τι λέτε τώρα, κύριε Τσατσάλη, σοβαρά λογούμε? Είναι δυνατόν να ανταγωνιστεί δηλαδή αυτό το σαμιαμίδι το δικό μας το Ξύ? Εδώ σας μιλάμε, ο νέος Σπύρος Παυλόπουλος. Όνομα με τεράστια απήχηση. Μα φαντάστε τώρα την Τερές να κάνει διαφήμιση μπύρας και αυτοκινήτων. Πάτος οι πωλήσεις. Ενώ με το δικό μας το Ξύ, το Have Sorry θα γίνει το πρώτο σύριαλ. Το ποιο? Μα κυρία Τσατσάλη μου, είναι δυνατόν ο Ξύ να παίξει σε σύριαλ που λέγεται Το Βλέμμα του Σκύλου του Οδυσσέα? Καθόλου εμπορικό. Ποιος θα το δει αυτό? Άιντε να το δει ο σκύλος του Βέλτσου και τη Σαρβέλερ Γλίκατζη. Θα μπορούσε βέβαια το σύρεν να ονομαστεί και ο Ξύ και οι σκυλίτσες του. Mm-hmm. Αλλά αυτό μάλλον θα το αποφασίσουμε αφού υπογραφεί το συμβόλαιο. Δεν μπορώ να με διακόπτω όταν συζητάω για business. Ποιος να είναι πάλι? Ο στριμμένος Κιβανούλα, ξέρω. Έχετε πάθει την κακιά αφρίτα να μάθετε από ποιο σκυλάκι έχασε η πατσαβούρα το ρόλο. Ο κακός σου, κυρία Τσάλη μου. Για το όνομα του Θεού, της τηλεόρασης, του Μήνου Κυριακού, δεν μπορεί να κλείσετε για το ρόλο αυτό του Κοπρίτη? Μα δεν έχω καταλήξει ακόμα, κύριε Δάγκα. Είπα κι εγώ, γιατί πρέπει οπωσδήποτε εγώ να πάρω τα λεφτά. Η Τερέζη να πάρει το ρόλο. Μα φυσικά και το Τερεζουλίνη θα πάρει το ρόλο. Η κυρία Τσατσάλη θέλει σκυλάκι ράτσα, όχι σκυλάκι κυράτσα. Σε γελάσανε, μαγουλού. Αν είναι να πάρουν το χαζόσκυλο, δεν παίρνουν καλύτερα ένα χλουδοζωάκι με μπαταρία? Άλλωστε η κυρία Τσατσάλη δεν θέλει σκύλο καναπέ, θέλει σκύλο τσοπανέ. Εξάλλου, κυρία Τσατσάλη μου, τι μπορεί να κάνει αυτό το σκυλί? Είναι δυνατόν? Απλώς αλλάζει ρολόγια στο τσουλούφι. Ενώ ο δικός μας μέχρι και τούμπε στον αέρα κάνει. Προσέξτε, παρακαλώ. Έλα, Ξύ, τούμπε στον αέρα. Οπ, έλα. Είναι λίγο κουρασμένος τώρα. Και μπορεί και κάνει και σούζες. Κάνε σούζα, Ξύ. Κάνε σούζα, Ξύ. Καλά, τώρα είναι ο κάλος στο πόδι που τον ενοχλεί. Μα δεν είναι ο κάλος στο πόδι. Είναι ο κάλος που έχετε εσείς στο κεφάλι. Λοιπόν, αν το κοπρόσκυλό σας μπορεί να κάνει σούζες, να το πάρετε και να πάτε τουρνέ στην επαρχία. Είστε που είστε και δύο για τα πανηγύρια, θα έρθει και θα δέσει να κάνετε και τρεις στο γύρο του θανάτου. Γνωρίστε, βρέθη η καριέρα που σας ταιριάζει. Λαχαδερά, τσέλικα και καρακούνα. Και αφήστε τα μας μίντια σε ανθρώπους του επίπεδου μας. Ποιο επιπέμψες, μωρέ, ποιο επιπέμψες, θα με κάνεις έξαλλο τώρα. Κυρία Τσατσάλη μου, θα σας το αποκαλύψω. Αυτό εδώ το σκυλάκι που βλέπετε προχθές έσωσε ένα βρέφος από βέβαιο θάνατο στην παγωμένη λίμνη. Πού βρέθηκε η παγωμένη λίμνη στην Πατριάρχου Ιωακήμ? Πεταχτήκαμε στην Ελβετία, θες τίποτα? Εξάλλου στην Ελβετία έχετε και το σαλέ σας, μεσοτυχία με τις λάτσες και του κούρκουλου. Βρε, κρεμαστείτε! Άμα σας παρακαλώ, μην τζακώνεστε. Εξάλλου έχει και το κανάλι λόγο στο κάστινγκ. Πρέπει πρώτα να μιλήσω με τη σκηνοθέτηδα, τη Σκοτεινή Γκογκότση, του σεναριογράφου τη σειρά, τον κύριο Ράρι Χώμα, την κυρία Σοφία Χατζιανά. Πάντως εγώ θα εισηγηθώ και τις δύο υποψηφιότητες, γιατί είναι και τα δύο αξιαγάπητα τα γλυκά μου. Το ένα. Λοιπόν, καριτσάκι μου, σαν μάνα και σαν μάνατζερ, ένα έχω να σε συμβουλέψω. Μην του κάτσεις ποτέ του σκηνοθέτη πριν υπογράψει βόλο. Δεν ξέρεις τι είναι αυτή. Σε γλεντάνε και μετά σε πετάνε σαν στημένη λεμονόκουπα.
Πού είναι το κοριτσάκι μου, πού είναι το αστέρι μας, πού είναι η πρωταγωνίστριά μας, πού είναι η αλήκη μου, γιουκλάκι μας. Αχ, λοιπόν πήγα στο χασάπι και της πήρα φιλετάκια γάλακτος παρακαλώ. Αχ, πως αγαπάει ο μπαμπάς. Ναι, καλά, εσύ μέχρι χθες την γλώσσα. Λες τώρα όμως που είδες το συμφέρον, αλλά η Τερέζη δεν ξεχνά του τσιφούτη τη τσιγκουνιά. Λοιπόν, παράτα με βούρλο. Εγώ ποτέ δεν το έκρυψα. Δύο πράγματα αγαπάω στη ζωή. Εμένα και την Τερεζουλίνη. Όχι, τα λεφτά και το χρήμα. Και τώρα το Τερεζουλίνη είναι και λεφτά και χρήμα. Σε λατρεύω, ηλίθια πατσαβούρα. Δηλαδή, αν δεν πάρει το ρόλο, θα αρχίσει να την ξανακλωτσάς. Θα πάρει οπωσδήποτε το ρόλο, γιατί φρόντισε ο πατέρας μάνατζερ. Έχω βάλει τα μεγάλα μέσα μπροστά. Μέχρι και η Σάσα Μαρτινογιάννη θα πάρει αυτή την τσατσάλη. Την πήρε ήδη. Πώς το ξέρεις? Με πήρε αυτή η τσατσάλη και μου είπε να μην βάζουμε μέσα, γιατί όλα τα σκυλάκια θα περάσουν από screen test. Τι είναι το screen test? Οντισιόν, δοκιμαστικό. Θέλω να δουν ποιο είναι το πιο φωτογενές και το πιο γυμνασμένο. Όπα, είπε γυμνασμένο. Είπε γυμνασμένο, τι βάψαμε. Τώρα για να πάρει το ρόλο η Τερέζ πρέπει να μιλήσει τουλάχιστον η Δήμητρα Παπανδρέου. Και αν. Μα τι λες, το κοριτσάκι μου θα πάρει το ρόλο με το σπαθί τη. Ποιο σπαθί τη, Τραβάνα? Αυτή κοιμάται όρθια. Αφού όσοι ξένοι έρχονται μας λένε πολύ ωραίο το χνουδωτό μαξιλαράκι που έχετε πάνω στο καναπέ. Τίποτα, τίποτα. Μέχρι να γίνει το δοκιμαστικό πρέπει να τη γυμνάσουμε. Μήπως να προσλάβουμε την Ελένη Πετρουλάκη να τη κάνει αερόμπικ? Όχι τέτοια γυμναστική γούρλο. Όταν λέω να τη γυμνάσουμε, εννοώ να την εκπαιδεύσουμε. Λοιπόν, Φλοκάτι, ξεκινάμε από τα απλά. Παπούτσι, πιάσε μου το παπούτσι. Πιάσε μου το παπούτσι, Τερέζ. Πιάσε μου το παπούτσι, μωρή άχρηστη. Και τι είναι η πυρέτριά σου να σου πιάσει το παπούτσι? Κρατάει τη θέση της. Δεν γίνεται έτσι πρωταγωνίστρια, παιδί μου. Δεν γίνεται έτσι πρωταγωνίστρια. Κουνήσου, κουνήσου, κυρά μου, αν θες να γίνεις πρωταγωνίστρια. Λοιπόν, Τερέζ, κάνε μια τούμπα στον αέρα. Κάνε μια τούμπα στον αέρα. Βάνα, κάνε μια τούμπα στον αέρα να σε δει να σε μιμηθεί. Ρενίς, έχεις τρελαθεί τελείως. Όχι, αλλά θα τρελαθώ άμα χάσουμε τα 500 χιλιάρικα τη βδομάδα. Πρέπει να μάθει να κάνει κάτι πολύ εντυπωσιακό. Δεν σε καταλαβαίνω. Αφού όταν τη φωνάζουμε Τερέζ γυρίζει. Τι πιο εντυπωσιακό? Οχ, σταμάτα επιτέλους πια. Με τις τρέλες σου. Το βρήκα. Το βρήκα. Το βρήκα. Πού πας, Γιονύση, πού πας? Μην ανησυχείς, κοριτσάκι μου. Πάει να σου φέρει μάλλον μπισκοτάκια. Σε αγαπάει και τα βάθο ο μπαμπάκας. Πατά! Ιδού η ρόδα, ιδού και το πίδημα, Τερές, είδαμε στις φλόγες. Αυτό είναι ένα κλαρίνο. Παίρνουμε το χεράκι και το βάζουμε πάνω στις τρυπούλες, να μην ακουμπάνε τα νυχάκια, και αυτό το βάζουμε στο στόμα. Έτσι, μπράβο, παίζουμε, έλα. Έλα, καλά, τι κάνεις εκεί, παίζε, έλα. Ά, είσαι τελείως γκαγκάου, μαθαίνεις το σκυλί κλαρίνο. Γιατί εγώ πώς έμαθα? Αυτό να μου πεις, κοπρίτης, ένας κοπρίτης κι άλλος. Ωραία, μάθα τον εσύ κλαρίνο, να τον μάθω εγώ να φτιάχνεις κουλαρίκια. Θα τον μάθουμε να κλέβει και το δάγκα, οπότε θα ολοκληρωθεί ως προσωπικό της. Θα είναι γνήσιο τέκνο των σταμάτητων. Να σε με, είμαι να σκάσω. Έχω μάθει ότι η τσατσάλη έχει προτίμηση στα σκυλιά ράτσα. Φοβάμαι μην πάρουν τον βουτυρόσκυλο τον δίπλα. Α, νεύρα μου τσατσάλη, πότε τον ιντισιόν? Αύριο. Α, κάτι πρέπει να σκεφτούμε. Δεν μπορεί να πάρει τέρα τώρα. Αλλά κάτσε να παίξω λίγο μουσική να σκεφτώ. Ρε εσύ, φλασιά, τι κανιβαλίζει την Τερέζ? Τι την κανιβαλίζει, ο δάγκας? Καλά, ο δάγκας μας κανιβαλίζει όλους, δεν τίθεται θέμα. Τι ενοχλεί πραγματικά το Τερεζουλίνη? Η μουσική δεν την αντέχει με τίποτα. Έχεις δίκιο, ρε, η μουσική. Οπότε εμείς κατάλαβες, ξύ. Ένα, δύο, τρία, βρε. Ωραία τα καταφέρνει, μικρή. Είναι τερματοφύλακα στο πουλάκι μου. Είναι αυτή μια μουσίτσα. Σου λέει έτσι και δεν πιάσω την μπάλα. Θα με βάλει μετά ο μπαμπάς στη φλεγόμενη τροχό. Τι πράγμα? Όχι, λέω, μαθαίνει γρήγορα το χρυσό μου. Λοιπόν, να κανονίσουμε τώρα τα συμβόλαια και να τελειώνουμε. Πόσο είχαν πει το επεισόδιο, 600-700. Αχ, μην βιάζεστε, κυρία Δάγκα. Πρέπει πρώτα να κάνουν δοκιμαστικό όλα τα υποψήφια σκυλάκια. Τσάπα τα έξοδα, κυρία Τσατσάλη μου. Δεν θα βρείτε καλύτερο τερματοφύλακα από την Τερέζα. Ηθοποιό, μην άνοιξε την πόρτα. Γεια σας, κολλητάρια μου, γεια σας. Πώς πάει το δοκιμαστικό εδώ? Τέλεια, έξω από το σπίτι μας. Μα γιατί είσαστε τέτοιοι άνθρωποι? Εμείς είμαστε πολύ υπεράνω. Εμείς θέλουμε πάρα πολύ να πάρει το Τερεζουλίνη το ρόλο. Αν μάλιστα το αξίζει. Γι' αυτό ήρθαμε να την εψυχώσουμε. Θα της παίξουμε την Τερέζα. Μπράβο, αυτό θα πει η ευγενική άμυλα. Βεβαίως, Τερέζα. Γιατί λύσαξε η Τερέζ? Με συγχωρείτε, κυρία μου. Εσείς έτσι που παίζουνε, δεν λυσάξατε. Γιατί δεν λέτε την αλήθεια στην κυρία Τσατσάλη? Κυρία Τσατσάλη, θα το αποκαλύψω αμέσως τώρα. Αυτό το σκυλί, μόλις βλέπει μουσικά όργανα και ακούει μουσική, παθαίνει την κακιά φρύτα. Σταματήστε, σταματήστε. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Α,
Αν το σκυλί δεν μπορεί να ανεχθεί μουσικά όργανα, δεν μπορεί να παίξει στο σύριαλ. Γιατί? Γιατί στο σύριαλ είναι σκυλί μουσικού συγκροτήματος. Μα το σύριαλ λέγεται το βλέμμα του σκύλου του Οδυσσέα. Οδυσσέας είναι ο κιθαρίστας ή ο ντραμίστας. Δεν θυμάμαι. Κιθαρίστας ή ντράμερ. Κάτι να ναύτης. Πορνοδόρος. Να είναι κάποια άλλη δουλειά. Να είναι βοθρατζής ο αχόρταγος. Τι το θέλουμε τώρα να μπλέξουμε μουσικό συγκρότημα στο σύριαλ μας. Πρώτον, δεν είναι σύριαλ μας, αλλά σύριαλ μου. Και δεύτερον, πρέπει στο σύριαλ να υπάρχουν οπωσδήποτε στοιχεία musical. Μα γιατί του Δαλιανίδη είναι! Κυρία Τσατσάλη, μου αφού είναι musical, τότε οξύ, ειδικότητά του! Ναι, τραγουδάει και το ξύπνα, αγάπη μου! Όχι, όχι, θα βάλουμε το ασπίδες, συντερέσει να μην ακούει τη μουσική. Μα τότε δεν θα ακούει τι της λέει η σκηνοθέτης. Ναι, και αν τα ακούει θα κάνει τίποτα το χαζόσκυλο. Καθάρματα, ήρθατε εδώ πέρα για να καταστρέψετε την καριέρα του σπλάχνου μας. Αλλά δεν χάθηκε η μάχη! Στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό! Πώς να το αντέξω αυτό η δόλια μάνα! Ένα όνειρο είχα κι εγώ να δω το αποτύπωμα της παντούσας του παιδιού μου στη λεωφόρα των Stars στο Hollywood! Say goodbye to Hollywood, say bye bye my baby! Πώς να το βαστάξουμε να κλέψει τη δόξα του παιδιού ένας κοπρίτης! Μη σε νοιάζει, Βάνα. Μπορεί ένα τρίτο σκυλί να πάρει το ρόλο, αλλά πάντως το μισητό σταματόσκυλο δεν θα δει ποτέ το μουσούδι του στην οθόνη. Η μάνα σου πάλι πούλησε τα κλειδιά της για σκουλαρίδα. Δεν το πιστεύω αυτή η γυναίκα, δεν το πιστεύω. Ήρθα σαν την άνοιξη και σου φέρα αυτά που κορδιούσες. Τι έγινε, κολλητέ, τι θες, ξεκολλήσαμε. Εγώ θέλω να ξανακολλήσουμε, λατρεμένη και πανέξυπνη κολλητέ μου. Αισθάνομαι τύψεις μετά το χθεσινό καυγά μας, γιατί πώς θα το κάνουμε. Δεν πιστεύω ότι μια αγνή και ανιδιοτελής φιλία σαν τη δικιά μας μπορεί να χαλάσει τώρα για 500 ψωροχιλιάρικα την εβδομάδα. Δεν είναι σταγκά. Για βλάκα με περνάς. Ναι, όχι. Πραγματικά πιστεύω ότι η σχέση μας είναι υπεράνω χρημάτων. Και σαν ένδειξη καλής θέλησης έφερα αυτά τα 20 χιλιαρικάκια για σένα και την Ανά. Και όσο για το χαριτωμένο σκυλάκι σας που μακάρι να πάρει το ρόλο τίμου μου, γιατί των γειτόνων το σκυλί είναι δυο φορές σκυλί μου, έφερα αυτό το τρυφερό μπιφτεκάκι. Πάντα εγώ το λέγω ότι έχεις τρυφερή καρδούλα. Δεν έχω. Έλα να δώσουμε αυτό το τρυφερό μπιφτεκάκι στο σκυλάκι σας. Πρέπει να τη φάει αυτή τη φόλα. Τότε την πίφτει με μπιφτεκάκι. Λέω να φάει να τα κακαρώσει, να καρδαμώσει. Ναι, αλλά δεν κάνει να φάει δεύτερη φορά. Μία φορά τρώνε τα σκυλιά. Όχι, πρέπει να το φάει. Αλλά τα σκυλιά του όμω πρέπει να το φάει εγώ. Τι κάνει εκεί, τίμω! Τι κάνει εκεί, όχι, τίμω! Μα χαρίσου είναι, τι είναι. Τίμω, όχι! Έχει μέσα! Έχει ένα ωραίο καρύκευμα. Τι είναι αυτό το δίνει πιπέρι, εγώ. Καλά λένε, κακό σκυλί, ψόφο δεν έχει. Βρε, εσύ μπορεί να παθαίνει τίποτα. Το σκυλί όμω θα το φάει να το βρε. Όχι, πάλο! Τι φόλα θα το φάει το σκυλί! Είπαμε, Ρεβάνα, όχι να μα δηλητηριάσετε. Εννοείς τον Τίμω, ε? Εγώ με το που το μύρισε έκανε πλήση στο μάχο. Τον Τίμω, άστον Χριστό δεν κατάλαβε. Εγώ το που το ξέρω, με ξέρεις εμένα, είναι φιλόζωη. Και τον Ξή τον πονάω και τον Τίμω τον πονάω. Παντός, έχω ακούσει ότι τα σκυλά μας είναι τα επικρατέστερα. Η Τσατσάλη μου σπήριξε ότι ένα από τα δυο θα διαλέξει. Μα δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορούν να συγκριθούν αυτά τα δυο. Ο δικός μου είναι αλήτης και η δικιά μου μια lady. Τώρα την είπε στην κουβέντα τη σωστή. Yeah. Θα πείσουμε την Τσατσάλη να κάνει μία σειρά βασισμένη στην ταινία «Η Λέδη και ο Αλήτης» για να παίξουν και δυο. Τέλεια! Και θα γράφουν οι τίτλοι πρωταγωνιστή Τερές Δάγκα, κόρη της πανέμορφης Βάνας Δάγκα. Α, όχι, Βανούλα μου. Στο σχήμα μπαίνει ο άντρας πρώτος. Κιμούλης Καραμπέτη λέμε. Εγώ ξέρω, Βουγιουκλάκη Παπαμιχαήλ πάλι. Βάνα, με εκνευρίζεις. Θα σε χαστουκίσω! Εντάξει. Ας μπουν κατά σειρά εμφανίσεως. Θα μπαίνει πρώτο ο Ξή. Γιατί? Ας μπει κατά χρεωτική σειρά. Να μπαίνει πρώτα η Τερές. Δάγκα, δεύτερο γράμμα, Δέλτα. Μωρά, ας μπουν τα ονόματα που θέλουν. Το θέμα είναι να οικονομήσουμε. Α, εμένα τα λεφτά δεν με ενδιαφέρουν. Η δόξα με ενδιαφέρει. Σούπερ. Εμένα πάλι με ενδιαφέρουν μόνο τα φράγκα. Κόλατο. Α, όχι μες γογό μου, είναι το πασέ. Άμα θέλεις να κάνουμε τίποτα αντάρτες, να φωτίσει το πρόσωπό της, το καταλαβαίνω. Πάνα! Τι γίνεται εδώ μέσα, Βάνα? Γύρισε, δεν είσαι έλεγε μου. Ναι, γύρισα, Βανούλα μου, τρελό Βανούλα μου, και σε ρωτάω, τρελό Βανούλα μου. Τι γίνεται εδώ μέσα? Τι δουλειά έχουν εδώ μέσα αυτές οι ξανθές καρακαϊδόνες? Και κυρίως, τι θέλει εδώ το μισητό κοκκινόμαλο τέρας με το ακόμη μισητότερο κολόσκυλό της? Θα σου έλεγα καμιά χοντρίχα, Ζωδίκη, αλλά είχε χάρη που είμαστε συνεργάτες. Έχουμε κοινά συμφέροντα, αγοράκι μου. Τι έχουμε? Ναι, ναι, θα συνεργαστούμε την Ανούκα. Το σύριαλ θα λέγεται «Η Λέιντι και ο Αλήτης» και θα πρωταγωνιστεί η Τερές και
Τσουξί! Εμείς την προτείναμε την ιδέα στην Τσατσάλη, η οποία την βρήκε σούπερ ουάου και όπου να είναι έρχεται να υπογράψουμε τα συμβόλαια. Δεν το κατάλαβα αυτό. Δεν είμαστε πολύ έξυπνες. Αυτή είναι πολύ έξυπνη. Εσύ είσαι πολύ χαζή. Σέψησε βρετούβλο για να πάρει τη μισή αμοιβή του παιδιού μας. Σε πληροφορώ ότι το κάθε σκυλί έχει το δικό του κασέ. 300 σκήνες οξύ, 300 σκήνες του Τερεζουλίνη. Μην ακούω τόσες σκήνες ο άπλιστος γιατί ειδωλίζομαι. Ώστε τελικά θα μπούμε στον χώρο της show business. Α, τι με λικουρέζω, έσκησα. Γυναίκα στάρ εσύ, σκυλίτσα στάρ εγώ. Αύριο δίνουμε press conference, όπου το πρωταγωνιστικό ζευγάρι θα μιλήσει για τα σχέδιά του. Δηλαδή, οι μαμάδες τους. Ναι, καλά όλα αυτά. Αυτές οι τρεις γκαγκάου, τι θέλουν εδώ. Πρέπει να προετοιμαστούμε για την παρουσίαση του πρωταγωνιστικού ντουέτου. Γι' αυτό προσλάβαμε ένα ειδικό επιτελείο ανθρώπων με γνώση που θα φροντίσει το image των stars. Αντιπαρέρχομαι το ανθρώπων με γνώση βλέποντας τις τρεις αυτές καρακαλτάκες, αλλά όταν λες προσλάβαμε, εννοείς το στούντιο Φάτα, υποθέτω την παραγωγή. Όχι, εννοώ εσύ. Εσύ τι εσύ. Εσύ αποφασίζεις, εσύ του κρεμαστινού, εσύ τι λες θα γίνουμε επιτέλους εραστές, τι εσύ! Εσύ, τα παιδιά μας θέλουν ανθρώπους να τους φροντίζουν. Πως έχει βγει ο Κλάκη την Ότα, η Ντενίση την Πίτσα, η Μαρινέλα την Νίτσι. Έτσι και τα παιδιά μας έχουν ανάγκη τη Γογό, την Νεφούλα, την Κετούλα. Κετούλα, την Νεφούλα και τη Γογό. Και τι θα κάνουμε όλες αυτές οι άχρηστες, μόνο θα πληρώνονται. Καθόλου άχρηστες. Για παράδειγμα, η Γογό είναι κομμότρια σκύλων. Α, ωραία, εδώ ο κόσμος καίγεται και η σκυλού χτενίζεται, χτενίζει. Η Εφη είναι make-up artist. Make-up artist και τι θα μακιγιάρετε, δηλαδή. Θα κολλάτε ψεύτικες βλεφαρίδες στην Τερές αφού πέφτουν οι τσουλούφες μπροστά στα μάτια και μάτια δεν φαίνονται. Και η Κετούλα θα επιμελείτε την Γκαρνταρόμπατο Στάρς. Την Γκαρνταρόμπατο Στάρς. Και τι θα κάνεις, κυρά μου, δηλαδή θα ψαλάζεις το Μάρι. Μόνο θα τραλαθώ. Τσάμπα λεφτά. Και μόλις είπα το Μάρι, να και το αρχιτομάρι. Λοιπόν, κορίτσια, ετοίμασα 5.000 αυτόγραφα. Αυτή είναι η πρώτη παρτίδα, προσέξτε. Καλά, καταπληκτικά. Με αγάπη Τερές. Με αγάπη ξύ, το μόνο που μένει να βάλουν παρά τις υπογραφές τους. Χίμωροι θα βάλουν τις υπογραφές τους. Τα σκυλιά θα βάλουν τις υπογραφές τους. Τους έμαθες και να γράφουν. Εδώ δεν ξέρει να γράψει εσύ ο ίδιος. Έλα, δεν θέλω κρυάδες. Θα βάλουν τα αποτύπωμα του πόδιου τους πάνω, παιδί μου. Α, τι όμορφα, τι όμορφα που είναι. Κοίταξε, κοίταξε, Ριζελίνη. Σου στήχησαν 200.000, αλλά άφησαν τα λεφτά τους. 200. Θα πάθω κεφαλικό. Πούσε έτσι, Γκούνι. Τα PR πληρώνονται. Ακούστε καλά, ψωνάρες. Εγώ δέχτηκα να συμμετάσχω σε αυτή την ιστορία με την τηλεόραση για να βάλω λεφτά στην τσέπη μου. Όχι για να βγάλω λεφτά από την τσέπη μου. Δεν πληρώνω μία. Με πλήρωσες ήδη. Βάνα, δεν πιστεύω να μου έκλειψες πάλι την πιστωτική κάρτα, Βάνα. Στη δανείστηκα, δηλαδή η Τερές τη δανείστηκε και θα στα επιστρέψει όλα μέχρι τελευταίες δεκάρες, Τσιγκούνι. Και μάλιστα με τόκο, αρκεί να πάρουν τα πρώτα τους λεφτά τα παιδιά. Και οξύ, για να μην το νομίζεις μπαταξύ. Ναι, γιατί δεν έχει και κανένα μπαταξύ στο σόι να πάρει από εκεί. Τέλος πάντων, αν είναι να πάρω πίσω τα λεφτά μου και μάλιστα με νόμιμο τόκο, ο οποίος τώρα πρέπει να έχει πάει 45-50%, 100% νομίζω. Ας πάει στα κομμάτια. Μπράβο, Ριανίδη μου, μπράβο. Μη φρικάρεις, Κασοδίκη, θα τα αρπάξουμε χοντρά. Α, η Τσατσάλη. Περάστε, κυρία Τσατσάλη μας. Περάστε, καλή μου προαγωγέ, με παραγωγέ. Συγγνώμη που άργησα, αλλά είχαμε meeting στο κανάλι για το serial. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εμείς πάντως είμαστε πανέτοιμοι. Και επειδή είμαι λαμπρός επιχειρηματίας, με δική μου πρωτοβουλία έκλεισα σκυλοπροσωπικό, τυπώσαμε αυτόγραφα, κανόνισα την press conference, όλα εγώ, μόνος μου. Φοβάμαι πως πρέπει να τα ξεκάνετε, κύριε Ντάγκα. Τι εννοείτε, κυρία μου. Η press conference πρέπει να ματαιωθεί. Μα τι λέτε, δεν θα έρθουμε αυτό το περιοδικό μήτρο. Λυπάμαι πολύ. Για κάντο μας, Λιανά, αυτό προσάρα. Δυστυχώς το project άλλαξε. Μα δεν μας νοιάζει αν άλλαξε το project. Το θέμα είναι να γίνει το serial. Αυτό εννοώ, κύριε Σταμάτη. Το serial θα γίνει, αλλά όχι με σκυλάκια. Τότε με τι? Με πουλιά. Αλήθεια, μήπως σας βρίσκονται πρόχειρα τίποτα πουλάκια? Μάλιστα μας βρίσκονται! Να σας τα δείξουμε!